Μάλιστα. Αγαπημένη Ραλία. Είπαμε πολλά πράγματα με τη Ραλία. Εκεί που τραγουδάει και ο Μπέζος παρεμπιπτόντως. Ναι, είναι και ο Μπέζος πριν. Ναι, πιο νωρίς τον Μπέζο νομίζω. Αλήθεια. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ ποια μέρα. Τι πιο νωρίς. Άλλες ώρες νομίζω ότι είναι. Καλά, άλλες μέρες ήταν. Τέλος πάντων, τώρα μιλάμε για τη Ραλία Χριστίδου, αν θέλετε να πω. Λοιπόν, τη ρώτησα πολλά πράγματα στο παρελθόν. Τη είχαν χρεώσει κάποιο πρόσωπο τη Showbiz για πολλά χρόνια. Δεν απάντησε ποτέ τελικά αν τα είχε ή δεν τα είχε μαζί του. Έχουμε πολλές αναρτήσεις στο ίντερνετ για τη σεξουαλικότητά της. Απαντά και σε αυτό και σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Τι εννοείς για τη σεξουαλικότητα? Βέβαια, υπήρχε. Ναι, ναι. Μπράβο που πληρολογεί. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβε η Φέη. Πολλοί εντεχνοί σνομπάρουν να τραγουδήσουν με ένα λαϊκό καλλιτέχνη. Εσύ δεν έχεις ταμπέλες από ό,τι κατάλαβα. Δεν βάζω ταμπέλα και ούτε θεωρώ ότι είμαι έντεχνη. Τι είσαι? Δεν ξέρω. Ο κόσμος θα το αποφασίσει. Προσωπικά πώς πας? Στα προσωπικά. Όλο μόνη σε βλέπω. Μόνη. Είμαι πάρα πολύ καλά. Κατά καιρού, στο παρελθόν μάλλον, σου είχαν χρεώσει κάποιο πρόσωπο που τελικά ποτέ δεν αποδείκτηκε αν είσαι ή όχι μαζί. Σε ενοχούν αυτά τα δημοσιεύματα και όλο αυτό το πράγμα που γινότανε? Τι να σου πω, τότε ήμουν και μικρό παιδί. Ενδεχομένως ναι. Τώρα πια δεν το θυμάμαι. Τα άσχημα τα αφήνω πίσω μου. Ωστόσο, υπήρχαν και στο παρελθόν πολλές αναρτήσεις για τη σεξουαλικότητά σου. Σίγουρα αισθάνθηκα ότι κάποιος εισβάλλει στην προσωπικότητά μου, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, μαθαίνεις. Άλλοτε να το διαχειρίζεσαι, άλλοτε να το αποφεύγεις. Κάποιοι κάνουν μηνύσεις, ας πούμε. Το σκέφτηκες ποτέ? Πού να πρωτοκάνεις? Ναι, όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Θέλω να μιλήσουμε για το θέμα που προέκυψε μετά το θάνατο του Μινά Χατζησάβα, που ο σύντροφός του, Κώστας Φαλελάκης, αντιμετώπισε δυσκολίες. Ακόμη και να πάρει τη σωρό του. Διότι δεν υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Είναι κάτι που επιβάλλεται και πιστεύω ότι η σεξουαλική ταυτότητα δεν αποτελεί σημείο αναφοράς για έναν άνθρωπο. Ωστόσο, είχαμε και μία δήλωση του Φαΐλου Κρανιδιώτη που χαρακτήρισε αξίριστη χείρα τον Κώστα. Ας τον κρίνουν όσοι τον ακούνε και τα συμπεράσματα δικά τους. Έχεις κάνει και μία δική σου εταιρεία δισκογραφική? Ναι, έχουμε βγάλει ένα πρώτο τραγούδι, μία πρώτη προσπάθεια. Είναι ντουέτο με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Λέγεται «Εγώ θα έρθω σαν να μην έχω πληγωθεί ποτέ μου». Ωραία. Έχει κάνει δική σου δισκογραφική. Ναι. Καλοτάξι δεν να είναι. Πάντως πολύ άνετη. Δεν είναι όλα τα πράγματα. Μπράβο που τη ρώτησε για αυτέ. Είδα σεξουαλικά τη που τη ρώτησε. Ναι, δηλαδή δεν έχετε πρόβλημα. Μου λέω ότι θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Παιδιά, η Ραλία είναι πολύ μαγκάκι. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε φίλε ή ότι βγαίνουμε, αλλά κατά καιρού έχουμε μια επαφή έτσι με μηνύματα. Και είναι πολύ ντόπρα. Πολύ αντράκυρε, παιδιά. Ναι, είναι ωραία. Παιδιά, το πρόσωπο το οποίο τη είχαν χρεώσει σε συνέντευξη